Εγώ θέλω να σταθώ στις δηλώσεις του μεγαλομετόχου. Το μάτς τελείωσε, κερδίσαμε ούτε το ιδιαίτερο. Ναι. Λοιπόν, και τώρα τις ακροατήσεις, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είπε ότι ένιωσα, λέει, ότι οι άλλοι δεν συμπορεύτηκαν μαζί μας, ότι εμείς, λέει, θυσιαστήκαμε με το ότι δεν κατεβήκαμε στο κύπελο και ότι πορευόμαστε μόνοι. Είναι χαμπάρι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν θα πω ότι ήταν έτσι όπως τα λέει. Μπορεί να το κάνει, δεν το ξέρουμε, στο μυαλό του δεν είναι κανενός. Μπορεί να το κάνει για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Μπορεί να είναι συμφωνημένα τα πράγματα με τον άλλον, ώστε να μην χάσει τον οπαδό πελάτη και ο ΑΕΚτσής. Γιατί τώρα έρχεται το ΑΕΚ ΠΑΟΚ να είναι τρελαμένος λίγο ο ΑΕΚτσής. Μην πάει στο κήπεδο και ξέρω τι παίζει με το σύμμαχο. Μπορεί βέβαια να λέει και όντως την αλήθεια. Μα την ΕΠΟ παρτούσα κανείς δεν την πήρε. Μονογαμική ήταν. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι για μένα προσωπικά. Παρτούσα την ΕΠΟ δεν την πήρε κανείς. Άλλο είναι το θέμα. Εγώ προσωπικά πάντως πιστεύω αυτή τη στιγμή έτσι πως είναι δικτυωμένοι οι άλλοι. Ότι μόνος του κάποιος αυτή τη στιγμή τον άλλον δεν μπορεί να τον ρίξει από άλλο. Εγώ έτσι πιστεύω. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι αυτά που είπε ο Σαββίδης δεν ισχύουν και το κάνει για να κρατήσει λίγο, για να μην ξενερώσει. Γιατί είδε ότι αυτό που έγινε με τον Αλαφούζο ξενέρωσε πάρα πολλού παόξιδε. Γιώργο μου. Το κάνει καθαρά επικοινωνιακά. Τι έχουμε, Γιώργο, πώς λέγεται, ή στην Α, βάλει στη Β. Όχι, να σα πω να μάθετε. Να σα πω να μάθετε. Θα το μάθουμε μετά. Θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε. Εγώ πιστεύω ότι λέει ο Σαββίδης, μην είμαι μαλάκας εγώ να πληρώνω τις ενώσεις και ο άλλος τσάμπα να πάρει παρτούζα την ΕΠΟ μαζί μου. Δηλαδή θα βγούμε μια παρέα τρία άτομα να πάμε στα μπαράκια, ας πούμε, και για εγώ να πάω να πληρώσω εγώ να μιλάτε εσείς. Μαλάκες! Κατάλαβες! Αυτό λέω. Κοίταξε, ότι έγινε, γιατί ξέρω ότι ο άλλος πληρώνει. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι, άντε, επικοινωνιακά αυτή τη στιγμή όμως ο Ιβάν ανέβηκε στα μάτια πολύ κόσμου. Γιατί όταν εμείς βγαίναμε και κράζαμε με Λισανίδη και Αλαφούζο και λέγανε κάποιοι ότι είναι ο πόδιος ο ένας και δεν ξέρω τι ο άλλος. Καλά, μην νιώθεις δικαιωμένος τώρα. Όχι, δικαιωμένος νιώθει. Πώς δεν νιώθει δικαιωμένος. Όχι, στη συμμαχία έλεγε. Λέω, εγώ δεν νιώθω δικαιωμένος. Δεν ξέρω, φίλε, τώρα δεν είναι όμως έτσι. Ναι, εγώ δεν νιώθω δικαιωμένος. Καταρχήν, ξέρεις γιατί δεν νιώθω δικαιωμένος. Γιατί δεν ξέρω τι πραγματικά συνέβη. Κοίταξε λοιπόν, να σας πω τι συνέβη για να ξέρω. Να το πούμε αυτό και να το πούμε. Ξεκίνησαν μαζί οι δυο τους. Να μην πω οι δυόμιση. Διότι ο άλλος ήταν μισός στην πορεία αλλάγη. Με λεφτά. Με λεφτά, ναι. Όλα τα λεφτά του Σαββίδη. Αυτό δεν είναι τόση ώρα. Ναι, δεν είναι όμως αυτό. Με τι είναι, αυτή, τι. Όταν κάνει συμφωνία και ξεκινά και λέει: εγώ θα βάλω τα λεφτά και όλοι μαζί να καθαρίσουμε το τοπίο. Ναι. Είναι όλοι μαζί. Ναι. Αλλά πιάνω τον γραμμένο και λέω: το γραμμένο θα κατεβάσουμε. Ωραία. Και λέμε όλοι. Στην πορεία ο άλλο διαφωνεί και λέει: θέλουμε να βάλουμε τον Δημητρίου. Παράδειγμα. Όχι, φίλε, είπαμε το γραμμένο. Όλοι μου τι λες, το. Ναι, εγώ πληρώνω και συμφωνήσαμε. Συμφωνώ πολύ. Μπράβο λοιπόν, Σαββίδη, έτσι δεν είναι. Και καλά κάνει. Άμα είναι να σπάσει έτσι μοτίβο, να σπάσει. Και όπως έχω πει, και όπως έχω πει, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, όσο και να τον βγάζουν έξω από το παιχνίδι αυτό, δεν έχει μπει την τελευταία του λέξη. Θα δούμε. Θα συμμαχίσει και αυτός με κάποιον. Μα Παναθηναϊκός θα λέγεται. ΑΕΚ θα λέγεται. ΑΟΚ θα λέγεται. Ατρόμητος θα λέγεται. Και αυτός δεν θα μείνει έτσι. Καλά. Τα λεφτά είναι πολλά. Δεν μπορεί τώρα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να μείνει αμέτωχος. Ρε, εκλογές γίνονται στην ΕΠΟ τώρα. Τέλος. Ένα λεπτό να πω κάτι. Δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, για πες, ναι, ναι. Παρακαλώ. Δηλαδή, ο καθαρισμός του τοπίου είναι να τρώει ο Ολυμπιακός πολύ ψάχνει από τον Ατρόμητο. Ναι, ρε, φίλε, αυτό είναι. Αυτό είναι. Φυσικά. Δηλαδή, να κερδίζουν οι άλλοι χωρίς να. Μισό λεπτό, μαλάτε, μισό λεπτό. Εσείς 16 χρόνια. Μισό λεπτό, ερώτηση. Σου κάνω τώρα ερώτηση χωρίς καμία δόση ηρωνίας κτλ. Ναι. Εσείς από το 97 και μετά, ναι, θεωρείς ότι όλες οι διαιτησίες που είχε ο Ολυμπιακός ήταν καθαρές? Όχι. Όχι, αλλά δεν είχατε τέτοια μορφή. Α, μπράβο. Ωραία, εγώ λοιπόν σαν Γιώργος εύχομαι στον κύριο Μαλάτο, στον φίλο μου εδώ, τον Γιάννη, ναι, όλες οι διαιτησίες που είχε υπέρ Ολυμπιακός, εφόσον ήταν καλές, να τις έχει κατά. Σωστό. Ναι. Αυτή να έχει παπουτσέλι, να έχει παπά, ναι, να έχει βοεπούφλι, να έχει και ο Ηρακλειδέας που δεν μιλάει δίπλα και κάθεται με σταυρωμένα χέρια, να έχει τον κύριο Πούφλι, να έχει τον κύριο Ποντίκη. Να έχει εγώ... τον κύριο Τσαγκαράκη. Θα το πω για άλλο, θα το πει. Άλλο θα το πει. Θα το πει πρώτα κάνει ομάδα και μετά εγώ, να διαμαρτύρει. Ποια ομάδα 8 βαθμού μπροστά είμαστε. Ξεχνιέσαι. Ξεχνιέσαι. Εγώ στην διαιτησία. Ναι. Τον κύριο Πούφλι, το Ηρακλής Ολυμπιακός, το θυμάσαι? Α, λες για. Ναι, που δεν σε βλέπω να λες. Α, το κύριο Ηρακλής ο Ιπηρέας. Όχι, δεν λες κάτι, γιατί εδώ καλά, εντάξει, καλά κάνουμε τον Ιωτα. Παλικάρι μου, καταρχήν. Κάνουμε χαβαλέ. Με τον Ολυμπιακό. Για τον διαιτησία του Ολυμπιακού. Παλικάρι μου.
Τελείωσε, Γιώργο. Δεν υπάρχει άλλη διαιτησία στον ημιτελικό Ολυμπιακό Ηρακλής Θεσσαλονίκου. Το 4-5. Δεν υπάρχει. Που έπρεπε να πάω τελικό κυπέλλου εγώ με τον ΠΑΟ. Συμφωνώ, είμαι ο πρώτος που έχει. Και να γίνει και άλλο παιχνίδι τότε εκεί με εκείνον τον Ηρακλή. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε. Να πούμε και για Ηρακλή ίδιο. Για Ηρακλή να πούμε βασικά. Δευτερόλεπτο. Η εξυγίανση λοιπόν είναι αυτή που ακούσατε. Μα δικοί σας διαιτητές ήταν αυτές, ρε Γιάννη. Εσύ λες ότι ήταν καλοί αυτοί οι διαιτητές. Εγώ το μόνο που λέω είναι να έρθουν και να σφυρίζουν εσένα έτσι. Μισό λεπτό. Δεν κατάλαβε. Δεν είπες ότι ήταν καλοί αυτοί οι διαιτητές. Εγώ λέω λοιπόν να τους φέρουμε και να τους έχουμε να σφυρίζουν εσένα έτσι. Τον ενοχλεί το σύνθημα. Δεν τρέπονται και τα λένε κιόλας. Ρε Γιώργο, τον ενοχλεί το σύνθημα. Και εσείς πρέπει να πείτε, θέλουμε να πάρουμε εμείς την ΕΠΟ. Αυτό το εξυγίανση. Δεν είναι ωραίο για όλους. Όχι, εγώ λέω ας κάνουν ομάδα πρώτα, να μην είναι. Αυτό το εξυγίαση είναι σαν το Πασόκ Αλλαγή. Ωραίες Τσάνγκ. Θεός, πάλι χάσανε οι μαχητές σήμερα. Είναι ο μοναδικός μισό λεπτό να μου λέει και κάτι. Ωραίες Τσάνγκ. Έχουν πει όλοι από μισό λεπτό. Και μιλάει και γράφει σωστά ελληνικά όταν ανοίγουν τους φακέλους. Οι άλλοι που υποτίθεται ότι είναι γεννημένοι εδώ και μορφωμένοι γράφουν γκρίκλις. Οι παίκτες για να καταλάβετε το επίπεδο των παιχνών του Survivor ή γράφουν στα γκρίκλις ή το Σόφι ο άλλος το γράφει με γιώτα. Κάμισε τα έτσι Survivor μαλακίστα. Λέγε ρε Survivor. Και πρέπει να πάρω εγώ την εφημερία πια σπίδιξε πια στο πει. Καλά για να το πει πρέπει να πάει και στα γήπεδα ρε φίλε αφού δεν πάει. Πώς θα το πει. Άμα δεν είσαι μέσα μπορεί να καταλάβεις. Φυσικά τη ΣΑΕΚ είναι. Ναι, αφού δεν είναι μέσα, πώς θα καταλάβεις. Ούτε εκεί είναι μέσα, ούτε εδώ. Φυσικά, γιατί στο πρώτο 20 λεπτό. Έχουν άποψη χωρίς να είναι μέσα. Γιατί στο πρώτο 20 λεπτό που ο Ολυμπιακός έπεσε τον ΠΑΟΚ, Μούγκα ήταν η Τούμπα. Ναι, γι' αυτό, Μούγκα ήταν. Άκουγε αυτός που δεν ήταν μέσα. Μούγκα ήταν. Τώρα, να μιλήσουμε 10 λεπτά ο Γιώργος και 10 λεπτά εγώ. Άντε, ο Βασίλη, συγγνώμη. Έλα, λέγε. Πάμε. Λοιπόν, για να με τον ΠΑΟΚ. Το ματς 2-0 σήμερα, δίκαιη νίκη του ΠΑΟΚ σε ένα ματς που δεν είχε κανένα διακύβευμα για κανέναν από τους δύο. Κανένα διακύβευμα. Μόνο το ηθικό και το ότι κάτι να αποδείξει στο Πόπολο ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και πήρε το ματς.